Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Just Another Mic. Είμαι ο Mike και φέτος κάποιος κλείνει τα 20 του χρόνια. Φέτος η κονσόλα μας μεγάλωσε, κλείνει τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία της. Φυσικά δεν είναι άλλο το PlayStation 2. Κυκλοφόρησε 4 Μαρτίου στην Ιαπωνία και τους επόμενους μήνες κυκλοφόρησε στην Ευρώπη και στην Αμερική και κυριολεκτικά άλλαξε το χώρο του gaming. Η Sony μετά τη μεγάλη επιτυχία του PlayStation 1 έμαθε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνει σωστά και κατασκεύασε μία από τις πιο θρυλικές και influential κονσόλες όλων των εποχών. Βέβαια στην αρχή είχε να αντιμετωπίσει μόνο το Sega Dreamcast, οπότε ο ανταγωνισμός δεν το λες και πολύ μεγάλο. Για όσους δεν θυμούνται ή είναι πολύ μικροί για να θυμούνται, σε αντίθεση με εμάς τους 30 κάτι, 40 παρά, 40 παρά, το PlayStation 2 ανήκει στην 6η γενιά παιχνιδιομηχανών, παρέα με το προαναφερθέν και άτυχο Sega Dreamcast, το υποδέστερο σε καμία περίπτωση κακό GameCube της Nintendo και φυσικά το μεγάλο ανταγωνιστή του PlayStation 2, το Xbox, το πρώτο Xbox που κυκλοφόρησε Microsoft ένα χρόνο αργότερα. Και ενώ όλοι περίμεναν πως η μάχη θα ήταν ίση ανάμεσα αυτές τις τρεις πρώτες κονσόλες, αργότερα τέσσερις με το Xbox, το PlayStation 2 διέλυσε όλα τα προγνωστικά, έκανε τεράστια επιτυχία, ξεπέρασε κατά πολύ τους ανταγωνιστές και παρά την υψηλότερη του τιμή, είχε εξαιρετικούς τίτλους, πάρα πολύ καλά παιχνίδια είχαν φτιαχτεί για το PlayStation 2, αλλά τα πλεονεκτήματά του ήταν δύο. Ένα, είχε backwards compatibility με το PlayStation 1, δηλαδή μπορούσες να παίξεις τα παιχνίδια του PlayStation 1 και στο καινούριο PlayStation και μπορούσε να αναπαράγει DVD, δηλαδή το ένωνες με την τηλεόραση, έβλεπες κανονικά το DVD σου, κάτι που προφανώς το GameCube δεν είχε καθόλου και το Second Dreamcast θα πετούσε έξτρα έξοδα γιατί έπρεπε να αγοράσεις ένα άλλο πράγμα που έμπαινε από πίσω. Τέλος πάντων, δεν είχε. Αυτή τη στιγμή, ακόμα και 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το PlayStation 2 βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών στις κονσόλες, με πάνω από 155 εκατομμύρια κομμάτια, λίγο πιο πάνω από το Nintendo DS. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, κυκλοφόρησαν πάνω από 3.800 τίτλοι για το PlayStation 2 και πούλησαν συνολικά πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο αντίγραφα, κάτι τρομερά επιτυχημένο. Και μιλώντας για παιχνίδια, έχουμε περάσει άπειρες ώρες παρέα με το PlayStation, χιλιάδες ώρες έχουμε παίξει, έχουμε χαρεί τα παιχνίδια, έχουμε εκνευριστεί, έχουμε σπάσει κανένα δυο τέτοια χειριστήρια, τυχαία το λέω, δεν ξέρω εγώ, ίσως κάποιο ταξί στο Need for Speed όταν είσαι πρώτος, τυχαία πάντα. Αλλά πάμε να δούμε κάποια από τα δημοφιλέστερα, αγαπημένα και θρυλικά παιχνίδια του PlayStation 2, για παράδειγμα Kingdom Hearts, Metal Gear Solid 2, Devil May Cry, Beyond Good and Evil, Shadow of the Colossus εννοείται, Resident Evil 4, Gran Turismo 4, Need for Speed Underground 1 και 2, που είναι by far τα καλύτερα soundtrack παιχνίδιων ever, GTA Vice City και GTA San Andreas, Final Fantasy 10, God of War 1 και 2, το υποτιμημένο αλλά πανέμορφο πάντα Okami και φυσικά Silent Hill 2, εννοείται η λίστα δεν σταματάει εδώ, πάρα πολύ καλά παιχνίδια, ιστορικοί τίτλοι έχουν κυκλοφορήσει στο PlayStation 2, αλλά τι λίστα θα ήταν αυτή αν δεν είχαμε και κάποια fun facts σχετικά με το αγαπημένο μας PlayStation 2. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια, ένα πολύ πολύ σημαντικό fun fact που ίσως να μην ξέρετε, το PlayStation 2 ονομάστηκε 2 γιατί κυκλοφόρησε μετά το PlayStation 1. Εντάξει, τα άλλα είναι λίγο πιο ενδιαφέροντα. Αυτό το μικρό σηματάκι που είχε το PlayStation μπροστά, το οποίο άμα γύρναγε στην κονσόλα γύρναγε και αυτό, μάντεψε, αυτό μπορεί να γυρίσει και να παίρνει την θέση, δηλαδή να είναι ίσιο κάθε φορά που είτε γέρνει στην κονσόλα είτε την έχει όρθια. Wow. Και κάτι που δεν ήξερα καθόλου και έπαθα πλάκα όταν το έμαθα, το loading screen στο PlayStation 2 ήταν κάτι πύργη ψηλή, τετράγωνη και το logo του PlayStation 2 που έλεγε. Αλλά αυτή η πύργη ήταν στην πραγματικότητα τα παιχνίδια που έχεις αποθηκευμένα εκείνη τη στιγμή μέσα στη memory card, δηλαδή ο αριθμός των πύργων ήταν όσα παιχνίδια έχεις στη memory card και το ύψος που είχαν οι πύργοι ήταν το πόσο είχες προχωρήσει σε κάθε παιχνίδι. Τρελό. Το PlayStation 2 ήταν τόσο επιτυχημένο που η Sony το είχε στην παραγωγή μέχρι το 2013. Όχι στην κυκλοφορία, στην παραγωγή, δηλαδή φτιάχνανε καινούρια PlayStation 2 ακόμα και το 2013, δηλαδή λίγο πριν ανακοινωθεί το PlayStation 4. Που σημαίνει ότι κάποια παιχνίδια αργότερα που κυκλοφόρησαν για το PlayStation 4 κυκλοφόρησαν επίσης και για το PlayStation 2, όπως είναι το Pro Evolution Soccer 14 και φυσικά το FIFA 14. Το 2002 ο Βρετανός Dan Holmes ήταν τόσο ερωτευμένος και πορωμένος με την κονσόλα του που πήγε και άλλαξε κανονικά στο ληξιαρχείο το όνομά του και το έκανε από Dan Holmes σε Mr. PlayStation 2.
Λίγο μετά που κυκλοφόρησε το PlayStation 2, υπήρχε φήμη ότι ο Σαντάμ Χουσέιν προσπαθούσε να αγοράσει όσα περισσότερα, ή να κλέψει, δεν ξέρω τι προσπαθούσε να κάνει, περισσότερα PlayStation 2, επειδή ήταν πολύ δυνατή η επεξεργαστική ισχύ που είχαν οι επεξεργαστές και τα άλλα εξαρτήματά του, για να τα χρησιμοποιήσει σε πυραυλικά συστήματα και πυράβλους και όλα τα σχετικά. Φυσικά αυτό ήταν fake news, αλλά το θυμάμαι να λέγεται και είχε πολύ γέλιο. Τελικά διαψεύστηκε, αλλά είναι ωραίο fun fact αυτό. Το παιχνίδι με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στο PlayStation 2 κατά τη διάρκεια της ζωής του ήταν φυσικά το GTA San Andreas με περίπου 15 εκατομμύρια τεμαχία. Ένα από τα πιο περίεργα και ιδιαίτερα περιφερειακά που έχουν βγει ποτέ για κονσόλα ανήκει στο PlayStation 2 και ήταν μια κατάνα, ένα χειριστήριο σε σχήμα και μέγεθος ιαπωνικής κατάνας, αυτό το σπαθί, όπου στο χερούλι υπήρχαν όλα τα κουμπιά του χειριστήριου του PlayStation 2. Φυσικά τότε δεν υπήρχαν τρισδιάστατα και motion detect, αλλά εντάξει, άμα δουλεύει, δουλεύει. Αυτό ήταν το trip στο memory lane που είχαμε για σήμερα. PlayStation 2, την αγαπάμε όλοι, δεν ξεχάσουμε ποτέ. Αν δεν έχεις τίποτα να κάνεις, πήγαινε, βρες ένα PlayStation 2, αγόρασε το αν είναι φθηνό ή κατέβασε κάποιο emulator να παίξεις κάποια από τα παιχνίδια του PlayStation 2. Θα το ευχαριστηθείς πάρα πολύ. Αν είσαι πιο μικρός, θα μάθεις κάποια πράγματα. Αν είσαι πιο μεγάλος, θα θυμηθείς ωραίες στιγμές. Και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. PlayStation 2, χρόνια πολλά, να συγχαιρόμαστε.